Είχαμε πάνω από 300 άτομα προσωπικό στο νοσοκομείο μας εδώ. Είχαμε. Τώρα έχουμε κάτω από τους μισούς. Λέμε κάπου ψέματα. Μήπως κάτι δεν ξέρουμε καλά. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Το προσωπικό λοιπόν παρέμεινε κάτω από το μισό που γνωρίσαμε όλοι μας. Είχαμε ασθενοφόρο σε καθημερινή βάση εδώ. Το είχαμε. Σήμερα δεν το έχουμε. Αν προκύψει, όποτε και αν. Είχαμε εργαζόμενους στη σύντηση, στην καθαριότητα, τεχνικές υπηρεσίες που είχαν σταθερή δουλειά, απασχόληση, αξιοπρεπή μισθό κλπ. Σήμερα δεν το έχουμε. Είναι μια πραγματική εικόνα αυτή. Είχαμε μια παθολογική κλινική καρδιά του νοσοκομείου με πλήρως οργανωμένο προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό κλπ. Τώρα το έχουμε. Δεν το έχουμε. Γι' αυτό είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Αναφερόμαστε σε τραγικές πλέον ελλείψεις που πλέον αυτό το δυναμικό, είτε νοσηλευτικό, είτε ιατρικό, είτε διοικητικό, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον τους 34.500 κατοίκους του Δήμου. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και τι κάνουμε μπροστά σε αυτή την εικόνα. Και δεν έχουμε μόνο αυτές τις τραγικές ελλείψεις στις μονάδες υγείας. Για προσέξτε, σε έναν ολόκληρο Δήμο, με αυτόν τον πληθυσμό, δεν υπάρχει σε αυτό το περιβόητο σύστημα υγείας στο δημόσιο ούτε ένας πνευμονολόγος, ούτε ένας νευρολόγος, ούτε ένας ουρολόγος, ένας ουρολόγος στο ΙΚΑ για μία μέρα τη βδομάδα, δύο γυναικολόγοι, ένας εδώ για να κάνει εξωτερικά ιατρία και ένας στο ΙΚΑ που εκτελεί χρέη Διευθυντού Υγειονομικών Υπηρεσιών. Για 34.500 κατοίκους. Έχουμε να κάνουμε με μειωμένες δαπάνες για την υγεία, την πρόνοια κλπ. Και γι' αυτό αδειάζουν από γιατρούς, προσωπικό και εξοπλισμό τα νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας. Η αιτία, αγαπητοί μας συνάδελφοι, είναι αυτό που λέμε η εμπορευματοποίηση της υγείας. Έχουμε εμπορευματοποιημένη υγεία. Δηλαδή, όποιος έχει λεφτά ζει, όποιος δεν έχει πεθαίνει. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Και η εμπορευματοποιημένη υγεία, δώστε λίγο την προσοχή σας, εκφράζεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσα από τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός και ο δεύτερος είναι από την άμεση εμπορευματοποίηση των παροχών υγείας. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα για ακόμα μία φορά για τα ζητήματα της υγείας συνολικότερα, του νοσοκομείου, του ΙΚΑ. Αυτή την απόφαση την πήραμε μαζί με τα δύο σωματεία συνταξιούχων, του ΙΚΑ και του ΟΑΕ. Διαχρονικά μαζί με αυτά τα δύο σωματεία οργανώνουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις για την άσχημη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Επίσης με αυτά τα δύο σωματεία έχουμε πάρει μια κοινή απόφαση για συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα των αγροτών. Συμφωνούμε με τα αιτήματά τους, ο αγώνας τους είναι δίκαιος, είναι στο δρόμο του αγώνα με αιτήματα επιβίωσης και επίσης καταγγέλουμε τη σημερινή κυβέρνηση που έστειλε τους δικαστικούς επιμελητές με κλητήρες στα σπίτια των αγωνιστών αγροτών την επόμενη μέρα που πήραν απόφαση να βγουν στο δρόμο του αγώνα και να σταματήσει επιτέλους να παίζει τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου και να μεταφέρει μια ευθύνη στους δικαστές. Οι δικαστές, όπως και για όλα τα ζητήματα, εφαρμόζουν τους νόμους του κράτους και αυτής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων. Το πρόβλημα στην υγεία είναι κοινό. Είναι κοινό και για τα μεγάλα νοσοκομεία, γιατί τυχαίνει να εργάζομαι στο Αρχιέπαρχη Θεσσαλονίκης, αλλά και για τα μικρότερα, τα περιφερειακά. Και αυτά τα προβλήματα εντάσσονται σε μια συνολική πολιτική που τελικά ξεκίνησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζουν πάρα πολύ καλά, με τον καλύτερο θα έλεγα κιόλας τρόπο η σημερινή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικά τι θέλουνε, θέλουν νοσοκομεία επιχειρήσεις. Θέλουν νοσοκομεία τα οποία θα λειτουργούν καθαρά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή έσοδα-έξοδα. Και αυτό δεν είναι απλά στα λόγια, αυτό πλέον γίνεται στην πράξη.
Γι' αυτό εδώ το νοσοκομείο, το οποίο συνέχεια με την υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, ότι ουσιαστικά σιγά σιγά κλείνουν κλινικές, μπορούν να λειτουργούν κλινικές μισές μέρες του χρόνου, του μήνα, μετά να ξαναανοίγουν. Αυτό που καταφέρουν είναι να απαξιώνουν ένα νοσοκομείο, έτσι ώστε σιγά σιγά να σου λέει ότι δεν υπάρχει και λόγος ύπαρξης. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα. Εξάλλου, στο νομοσχέδιο που βγήκε είπε ότι σε ένα νομό θα μπορεί ένα μόνο νοσοκομείο να καλύπτει και όλο το νομό, αλλά και περιφερειακό νομό διπλανό. Λοιπόν, και επίσης αυτό που φαίνεται είναι ότι επειδή η προηγούμενη, ή μάλλον αυτή η κυβέρνηση στην αρχή με την ΕΣΑΝ, η οποία ήταν μια ανώνυμη εταιρεία η οποία έλεγχε τα νοσοκομεία, τότε ήταν στα κάγκελα, τώρα ήρθε και την ΕΣΑΝ την ονόμασε και Τεκνή, που ουσιαστικά είναι ανώνυμος εταιρεία, όπου έχουν μπει πιλωτικά 18 νοσοκομεία σε όλη τη Θεσσαλονίκη, που τι κάνει, έρχεται και αξιολογεί και βλέπει πώς μπορούν τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις. Και εδώ είναι έτσι όπως λέμε ότι ουσιαστικά θα κλείσουν νοσοκομεία. Γιατί θα μπουν αξιολόγηση των μονάδων υγείας και θα σου λέει τι εισιτήρια είχες, τι πληρότητα έχεις, που βέβαια δεν θα παίρνει όμως υπόψη ότι αυτή η πληρότητα έχει να κάνει με το αν έχεις γιατρούς, αν έχεις κλινικές, αν έχεις νοσηλευτές, αν έχεις από όλες τις ειδικότητες. Αυτό δεν μου λέγεται κυρίως από συνδικαλιστές που δεν συμφωνούμε, είναι ότι ισοπεδώνεται η υγεία. Όχι, λάθος συνάδελφοι. Η υγεία δεν ισοπεδώνεται. Η υγεία αναδιαμορφώνεται έτσι όπως θέλουν πάρα πολύ καλά, δηλαδή να μπουν οι ιδιώτες μέσα, κυρίως να πάρουν κομμάτια των νοσοκομείων τα οποία όπως είναι εργαστήρια, αξονική, είναι αυτά τα κομμάτια τα οποία είναι και περισσότερο κερδοφόρα και από εκεί και πέρα περπατάμε.